Καλή σας μέρα, αγαπητοί μου μαθητές και μαθήτριες. Τι μου κάνετε, είστε καλά? Έχετε κάνει τα σχέδιά σας για το καλοκαίρι? Έτοιμοι? Σκέφτηκα σήμερα να κάνω ένα βίντεο για το μέλλον. Να δούμε τον μέλλοντα των παθητικών ρημάτων. Τα ρήματα δηλαδή που τελειώνουν σε «με». Είτε είναι «όμε», είτε είναι «άμε», «ιέμε» και «ούμε». Έχουμε αυτές τις τέσσερις κατηγορίες στα ελληνικά. Σας ενδιαφέρει το θέμα? Αν σας ενδιαφέρει, έλατε μαζί μου. Θα μιλήσουμε για αυτά τα ρήματα, έχοντας σαν παράδειγμα την καθημερινή ρουτίνα. Τι κάνω κάθε μέρα, τι θα κάνω αύριο. Αύριο το πρωί θα σηκωθώ στις 7, ας πούμε. Θα πληθώ. Θα χτενιστώ, θα βαφτώ. Αν ήμουν άντρας θα έλεγα θα ξυριστώ, αλλά δεν ξυρίζομαι. Μετά ξέχασα ότι πρώτα θα πληθώ και μετά με την πετσέτα θα σκουπιστώ. Βγαίνω λοιπόν από το μπάνιο. Και τι κάνω, μετά θα ντυθώ, θα βάλω τα ρούχα μου, θα ετοιμαστώ και θα φύγω για τη δουλειά μου. Θα εργαστώ 8 ώρες. Όταν τελειώσω από τη δουλειά μου, θα γυρίσω στο σπίτι και θα ξεκουραστώ. Το απόγευμα θα γυμναστώ, θα τρέξω στον δρόμο ή θα πάω στο γυμναστήριο. Θα συναντηθώ μετά με κάποιους φίλους μου και το βράδυ θα κοιμηθώ αργά, μάλλον. Πριν κοιμηθώ όμως, θα σκεφτώ τι θα κάνω αύριο που είναι Κυριακή. Προσέξατε ότι όλα τα ρήματα, αυτά που στον ενεστώτα είναι σε όμε, άμε ή έμε, ούμε, στον μέλλοντα έχουν την κατάληξη ο. Σκέφτομαι, αλλά θα σκεφτώ. Γνωρίζουμε αυτές τις καταλήξεις από τα ενεργητικά ρήματα. Και οι καταλήξεις είναι όπως και στα ενεργητικά ρήματα. Δηλαδή, γράφω, εγώ γράφω, ενεργητικό ρήμα, εγώ θα γραφτώ. Θα γραφτώ στο τμήμα των ελληνικών, γιατί θέλω να μάθω τη γλώσσα. Γράφεις. Θα γραφτείς. Γράφει, θα γραφτεί. Γράφουμε, θα γραφτούμε. Γράφετε, θα γραφτείτε. Μία μικρή αλλαγή. Και γράφουν, θα γραφτούν. Προσέχετε ότι κάτι αλλάζει, όμως η κατάληξη είναι ίδια ή σχεδόν ίδια, όμως ο τόνος μεταφέρεται. Γράφω, αλλά θα γραφτώ και εμφανίζεται ένα ακόμη σύμφωνο εκεί. Στην περίπτωση αυτή είναι το τ. Θα γραφτώ, ενώ γράφω. Για όλα τα ρήματα έχουμε περίπου το ίδιο μοτίβο. Ντύνω το παιδί. Εγώ ντύνομαι και θα ντυθώ. Προσέχουμε καταρχάς ότι στον μέλλοντα όλων των παθητικών ρημάτων, ο τόνος κατεβαίνει. Θα ντυθώ, θα γραφτώ.
σκεφτώ, θα ετοιμαστώ, θα πληροφορηθώ, θα ταλαιπωρηθώ, όποιο ρήμα και να έχετε, ο τόνος είναι στο τέλος. Μετά όμως είδαμε ότι υπάρχουν μερικές διαφορές, δηλαδή λέω θα ντυθώ, αλλά λέω θα χτενιστώ και θα γραφτώ, είπα προηγουμένως, και θα κοιμηθώ επίσης. Υπάρχει κανόνας για το πώς αλλάζουν αυτά? Υπάρχει. Έχει εξαιρέσεις? Βέβαια, γίνεται κανόνας χωρίς εξαιρέσεις. Δεν γίνεται. Λοιπόν, ο κανόνας είναι ότι τα ρήματα που έχουν πριν από την κατάληξη ν, ας πούμε, πληρώνομαι, στον μέλλοντα, τον απλό, θα έχουν θ, θα πληρωθώ. Δίνομαι, θα ντυθώ. Εξαίρεση. Υπάρχουν μερικά ρήματα που αντί για θ, εδώ θα έχουν στ. Πιάνομαι, έκανα μία απότομη κίνηση και πιάστηκα. Δεν μπορώ να κουνηθώ. Θα πιαστώ. Όχι θ, στ. Επίσης, τα ρήματα που δεν έχουν μόνο ν, αλλά χν, ας πούμε, φτιάχνομαι, στον μέλλοντα, αυτό θα είναι χτ. Φτιάχνομαι, θα φτιαχτώ. Δεύτερη ομάδα, τα ρήματα που έχουν πριν την κατάληξη ζήτα, όπως χτενίζομαι. Στον μέλλοντα θα έχουν στ, θα χτενιστώ ή χτ. Στηρίζομαι, στηρίζομαι κάπου, ακουμπάω, θα στηριχτώ. Τρίτη ομάδα. Τα ρήματα που έχουν πριν την κατάληξη φ, β ή ακούμε πάλι ένα φ, β, αλλά γράφονται με έψιλον, ύψιλον. Ο ήχος που ακούμε πάντως είναι φ ή β. Για παράδειγμα, παντρεύομαι. Στον μέλλοντα αυτά τα ρήματα θα έχουν κατάληξη φτώ. Θα παντρευτώ. Γράφομαι, θα γραφτώ. Κρύβομαι, 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 θα κρυφτώ. Έχουμε δηλαδή αυτές τις τρεις μεγάλες ομάδες με βάση το σύμφωνο που έχουμε πριν την κατάληξη. Με τις εξαιρέσεις τους, όπως τις είδαμε, και τα σύμφωνα που ακούμε στον μέλλοντα, πριν την κατάληξη, είναι η θ, θα ντυθώ, η στ, θα χτενιστώ, η χτ, θα στηριχτώ, είπαμε, η φτ, θα βαφτώ. Τέσσερις πιθανές καταλήξεις. Θ, στ, φτ, χτ. Αυτό το χτ, τ και στ, παλιά-παλιά, ήταν όλα χθ, σθ, θ. Αυτό σημαίνει ότι όπως στον απλό μέλλοντα των ενεργητικών ρημάτων, γράφω, τρέχω, πιάνω, έχουμε στο τέλος κάτι που ακούγεται σαν σ, θα πιάσω, θα τρέξω, θα γράψω, έτσι και στον μέλλοντα, τον απλό μέλλοντα των παθητικών ρημάτων, παλιά είχαμε ένα θ που μπορεί να ήταν μόνο του ή να είχε και κάτι ακόμη. Στ, στ, θ, θ. Σήμερα ο συνδυασμός τους, το στ, χθ και θ, μετατράπηκε αυτό το θήτα στο συνδυασμό αυτό σε τα. Και έτσι έχουμε χθ, στ, θ, αλλά έχουμε το θ μόνο του. Σας μπέρδεψα πολύ. Θα βρείτε κάτω
την περιγραφή του βίντεο, ένα κατάλογο, έναν πίνακα με όλα αυτά τα ρήματα. Όταν σας είπα στην αρχή για την καθημερινή ρουτίνα, στο τέλος είπα ότι θα κοιμηθώ. Γνωρίζετε ότι έχουμε 4 ρήματα που τελειώνουν σε άμε στα ελληνικά. Κοιμάμαι, φοβάμαι, θυμάμαι και λυπάμαι. Και τα 4 στον μέλλοντα έχουν κατάληξη ηθώ. Θα κοιμηθώ, θα λυπηθώ, θα φοβηθώ και θα θυμηθώ. Ελπίζω. Στην περιγραφή, όπως σας είπα, θα βρείτε τον πίνακα με τις καταλήξεις των ρημάτων και το πώς αλλάζουν και θα βρείτε και μία άσκηση κάτω στα σχόλια, μερικά ρήματα για να τα μετατρέψετε σε απλό μέλλοντα. Θυμόμαστε τον τόνο που πηγαίνει στο τέλος, τις καταλήξεις που είναι όπως τα ρήματα που είναι ενεργητικά και ότι ακούμε κάτι σαν θ, στ, ηφτού. Και αυτό είναι όλο. Δεν είναι και τόσο δύσκολο, νομίζω. Τι λέτε εσείς? Αυτά για σήμερα. Θα σας δω την επόμενη φορά. Να είστε καλά και να περνάτε καλά. Σας χαιρετώ. Γεια σας.